Είχαμε την κατάθεση του Γιάννη Στουρνάρα και της κυρίας Ράικου. Σοφία, καλημέρα. Και από μένα, μια μάρτυρας που είναι πολύ σημαντική και κομβική, θα έλεγα, σημασίας, γιατί θύτευσε και η ίδια ως προϊσταμένη της εισαγγελίας κατά της διαφθοράς. Ήταν εκείνη που άνοιξε την έρευνα για την Νοβάρτης, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι είχε πέσει πάνω σε έναν τροφοδότη λογαριασμό με 28 εκατομμύρια ευρώ, ο οποίος κατά την κρίση της χρησιμοποιείται για να πληρώνονται, για να δωροδοκούνται γιατροί, διοικητές νοσοκομείων και πιθανότατα και πολιτικά πρόσωπα. Η έρευνα όμως από εκείνη σταμάτησε 3 μήνες μετά με μια βαριά καταγγελία για παρεμβάσεις στο έργο της και για εξωθεσμικά κέντρα που δεν την αφήνουν να κάνουν τη δουλειά της. Αυτά έγιναν τον Μάρτιο του 2017, ενώ λίγο αργότερα τον Οκτώβρη του 2018 μέσω κύκλων η κυρία Ράικου ήταν η πρώτη που είχε μιλήσει για τον Ρασπούτιν. Θυμάστε όλοι τότε που αναρωτιόμασταν για ποιον μιλάει και ποιος είναι. Ακριβώς. Είχε μιλήσει για αυτό το πρόσωπο λοιπόν, το οποίο όπως έλεγε είναι πολιτικό πρόσωπο και με ύφος Νταβατζή της υποδείκνυε όχι μόνο σε εκείνη αλλά και σε άλλους όπως υποστήριζαν οι κύκλοι της, το πώς να κάνουν τη δουλειά τους, να ασκούν διώξεις ή να αρχιοθετούν δικογραφίες. Πάντως, Σοφία, ο Γιάννης Στουρνάρας ήταν φιδωλός. Σας είδα χθες που κάνατε το ρεπορτάζ. Προσπαθούσαμε τώρα, είδες. Το είδα, όλοι οι συνάδελφοί ήσασταν εκεί και προσπαθούσατε κάτι να βγάλετε, μία ατάκα, κάτι να σας πει. Δεν μιλάει εύκολα ο Στουρνάρας. Αλλά δεν θέλησε να πει κάτι, έτσι δεν Φαντάζομαι είναι. Ό,τι έχει πει, το έχει πει μέσα στο υπόμνημά του. Και ο ίδιος στο παρελθόν έχει κάνει λόγο για σκευωρία και κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι και ο ίδιος αναφέρθηκε, έκανε αναφορές σε πολιτικά πρόσωπα, οπότε η κατάθεσή του καταλαβαίνω ότι θα πάει και αυτή σήμερα στη Βουλή. Το ίδιο θα γίνει και με την κατάθεση της κυρίας Ράικου, γιατί ακόμη και αν δεν έχει κατονομάσει τον Ρασπούτιν, αν τον έχει φωτογραφίσει, αν έχει σκιαγραφίσει το ποιος είναι αυτός, ακόμη και αν έχει πει ότι είναι ένα πολιτικό πρόσωπο, τότε και αυτή η κατάθεση με τη σειρά της θα πάει στη Βουλή.